Βλέπουμε, ναι, Κατερίνα μου, και τα πλάνα της άφηξης, ναι, του Νικολάου. Της άφηξης, το... ναι. Είναι, νομίζω, αφρόεσα. Κάτω από τον Ιερό Ναό είναι ο χώρος όπου έφτασε η Αφρόεσα, που είναι το σκάφος της μητέρας. Εδώ τον βλέπουμε με τον Κωνσταντίνο μαζί και με τον αδερφό του, τον Παύλο, από πίσω. Ναι. Χαιρετούν το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί. Με τον Παύλο. Όπως και ο μικρός ο Φίλιππος, ο αδελφός. Ναι. Οι άντρες ήταν μαζί στο πλοίο και οι γυναίκες μαζί στο Ποσειδόνιο. Ο Παύλος, ο Νικόλαος, ο πατέρας του, ο Κάρλο Μοράλες, ο σύζυγος της Αλεξίας, ο Φίλιππος, καθώς και τα εγγόνια του Κωνσταντίνου, τα αρσενικά εγγόνια, τα αγόρια. Δηλαδή, τα παιδιά του Παύλου και της Αλεξίας, έτσι, τα παιδιά του Παύλου και της Αλεξίας, βεβαίως. Έφτασαν λοιπόν, βλέπουμε ότι φορούν φράκο, ο Νικόλαος και ο Παύλος φορούν φράκο και μάλιστα να σας πω ότι το κουστούμι του γαμπρού που είναι Pogson & Davies, ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας στο Λονδίνο, ράβει και τα κουστούμια της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Όλες οι γραβάτες, βοήθησε με λίγο γιατί δεν βλέπω, έχουν μια σιέλα απόχρωση. Όσο μπορώ και εγώ βέβαια, έχουν μια σιέλα απόχρωση και το κουστούμι είναι στις αποχρώσεις του γκρι, υπάρχει και γυλαίκο εσωτερικό. Εδώ βλέπουμε και την Άννα Μαρία. Και την Άννα Μαρία, η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή και αυτή και πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Όπως χαρούμενη και συγκινημένη και λαμπερή ήταν και η μητέρα της Νύφης με μια σωμών τουαλέτα. Και δεν είναι η άφηξή τους, Κατερίνα, άφηξη... μου, για να σε βοηθήσω να σου πω ότι βλέπουμε. Είναι η άφηξη του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας μαζί με τον Νικόλαο, βέβαια, και όπως είπαμε, με τα νύψια του, τα παιδιά του Παύλου και της Αλεξίας, τα αγοράκια πάντα, γιατί τα κορίτσια συνόδευαν την. Φτάσαν μαζί με τις παράνυφες, τις φίλες της. Της Νύφης. Ίσως τελικά το χρώμα του σχέλη... ίσως το χρώμα του σχέλη να παραπέμπει ενδεχομένως και στα ελληνικά χρώματα που σαφώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνους. Πες μας, Κατερίνα. Ναι, βέβαια. Όπως είδες και στα πλάνα, Ελεονόρα Μητροπολίτης, Ίδρας Πετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδας και Τριζινίας, ο κύριος Εφρέμ, βγήκε έξω για να υποδεχθεί τον Νικόλαο και τον Κωνσταντίνο και στη συνέχεια μαζί εισήλθαν στον Ιερό Ναό. Ενώ είδαμε και τη χοροδία, η οποία σε χαμηλούς τόνους έψαλε και στη συνέχεια όλοι μαζί ως κουστοδία έκαναν την είσοδό του στο εσωτερικό του ναού. Θα πρέπει να σας πω ότι οι ψηλοί και προσκεκλημένοι βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού και εκεί θα στηθεί μια γιγαντοοθόνη που θα παρακολουθούν ζωντανά όλο το τελετουργικό του γάμου. Πραγματικά ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί εδώ είναι κάτι το εντυπωσιακό και δεν αναφέρομαι μόνο σε Έλληνες τουρίστες ή Έλληνες κατοίκους, κατοίκους Πετσών, αλλά και ξένους. Κατερίνα μου, επειδή εμείς εδώ βλέπουμε συνεχώς πλάνα, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε την άφηξη της Θεοδόρας και του Φίλιππου, είναι τα δύο μικρότερα αδέλφια του Νικόλαου. Της οικογένειας. Και θεωρώ ότι θα μονοπολούν και αυτοί τα επόμενα χρόνια τα φλάς των φωτογράφων και το ενδιαφέρον των μέσων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε η ομοιότητα του μικρού. Τον Φελίπε της Ισπανίας. Ζητώ συγγνώμη, Κατερίνα, που σε διακόπτω, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά βλέπουμε τον πρίγκιπα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι να μεταδώσουμε σωστά ό,τι έχουμε να κάνουμε, βέβαια. Συνοδευόμαστε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Συνοδεύεται η οποία φορούσε ένα γαλάζιο, νομίζω, μπλε φόρεμα. Εδώ βλέπουμε και τις αδελφές του Φελίπε, την Κριστίνα και την Έλενα. Ποζάρουν τις απαραίτητες φωτογραφίες κατά την άφηξή τους. Πολύ ωραία τα φορέματα. Εντυπωσιακά και όχι βαριά, Κατερίνα. Όλες έχουν κάνει επιλογές πολύ κατάλληλες, αν θες, για μια εμφάνιση στο νησί. Εδώ βλέπουμε την Σοφία της Ισπανίας, συνοδευόμενη από τη Βασίλισσα της Δανίας, την Μαγκρέτ, που είναι μάλιστα αδελφή της Άννας Μαρίας. Αδελφή της Άννας Μαρίας. Στα κόκκινα και η Ειρήνη ήταν λίγο πιο δίπλα. Πρέπει να σας πω ότι στην άφηξη της Βασίλισσας της Δανίας και της Σοφίας, καθώς και στην άφηξη του Φελίπε και της Λετίθια, πραγματικά έγινε πανζουρλισμός από τους ξένους, τους Ισπανούς, τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς που βρίσκονται γύρω από το προάβλιο. Είναι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Έτσι, δεν το συζητώ και δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς κάνουν οι ξένοι δημοσιογράφοι όταν τους βλέπουν, διότι είναι προσφυλή πρόσωπα για αυτούς οι άνθρωποι των οίκων από τις βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας. Αλεξία και Κάρλο Μοράλες με τα παιδιά τους. Συγγνώμη, Κατερίνα μου. Με τα παιδιά τους, ναι. Τέσσερα παιδιά η Αλεξία. Αν θυμάμαι, ήταν η Αλεξία. Πάντως αυτό που πραγματικά είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι οι επιλογές συνδυματολογικές που έχουν κάνει κυρίως οι κυρίες, γιατί αυτές κοιτάμε κακά τα ψέματα. Είναι κατάλληλες για ένα γάμο καλοκαιρινό δροσερό σε νησί. Εδώ βλέπουμε τον Παύλο, τη Μαρή Σαντάλ, με το μικρότερο γιο στην αγκαλιά ο Παύλος. Και νομίζω είναι και η Ολυμπία, αν δεν κάνω λάθος, η κόρη, η ψηλή, η πιο μεγάλη της οικογένειας, με τη Μαρή Σαντάλ.
Ενώ καθώς εμείς μιλάμε, η Αφρόησα βρίσκεται ακριβώς από και, κάτω. Και εμείς βλέπουμε το... πολύ ωραίο και ιδηλιακό εμείς το... βλέπουμε τον Δίλεμ Αλεξάνδερ της Ολλανδίας, συνοδευόμενο από την Μαξίμα Φορεγγίτα, είναι η σύζυγός του. Στο πλευρό της είναι η Μέρι Ντόναλτσον, που είναι η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Δανίας, του Φρέντερικ. Συνοδεύεται από τον Χάκον της Νορβηγίας, ο οποίος δεν έχει στο πλευρό του την Μέτε Μάρι, τη σύζυγό του, έτσι. Ναι, είναι αρκετοί γαλαζοέματοι που έχουν έρθει μόνοι. Αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητο. Τους γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκπροσωπούν πολλούς οίκους. Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει. Μαντλέν της Σουηδίας βλέπουμε εδώ την αδελφή της Βικτόρια, συνοδευόμενη από τον αδελφό της, τον πρίγκιπα Καρ Φιλίπ. Η οποία είναι πολύ δημοφιλής, θα πρέπει να σας πω, η Μαντλέν. Όχι μόνο επειδή είναι ξανθιά και εντυπωσιακή. Πρέπει να δείτε πώς κάνουν οι Σουηδοί δημοσιογράφοι όταν τη βλέπουν. Είναι και όμορφη κοπέλα, έτσι. Εδώ βλέπουμε τις φίλες της Νύφης. Είναι και πολύ όμορφη κοπέλα. Που μάλιστα οι παράνυφες. Οι έξι παράνυφες. Τις οποίες συνάντησα και το πρωί στα σκαλοπάτια του Ποσειδονίου, που είχαν τα φορέματά τους κλεισμένα σε ειδικές, ξέρετε, σακούλες, και τη μία τα έδειχνε στην άλλη, και είναι γενικά χαριτωμένες και ξέρουν να προβάλλουν έτσι τον εαυτό τους όμορφα στο φωτογραφικό φακό. Όπως βλέπετε, δεν έχουν δυσαρεστήσει κανένα να τους χαρίσουν χαμόγελα και πολύ όμορφες πόζες. Πράσινο και μπλε η επιλογή των φορεμάτων για τις παράνυφες. Πράσινο και μπλε με πούλιες στο μπούστο. Ποζάρουνε για... Οι οποίες φωτογραφήθηκαν για όλους τους φωτορεπόρτερ και από τις δύο πλευρές. Και την πάνω πλευρά του διαδρόμου και την κάτω. Έχει πάντως αρκετά έτσι χολιγουδιανό αέρα, θα έλεγα, αυτός ο γάμος. Είναι παρατεταγμένοι όλοι οι φωτογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο, γιατί είναι στραμμένα τα βλέμματα. Σήμερα έγινε πραγματική όλων μάχη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Πέτσες. Εάν χθες ο κόσμος που σας μεταδίδαμε ήταν αυτός που βλέπατε στα πλάνα, σκεφτείτε ότι στο Ποσειδόνιο ήταν διπλάσιος και σχεδόν ο ίδιος και εδώ στην εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, συν 270 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε πώς όλοι παλεύουν για ένα πλάνο. Από τι ώρα έρχεσαν οι αφήξεις, Κατερίνα μου, στον Ιερό Ναό? Οι αφήξεις γύρω στις 6 παρά οι πρώτες. Των δημοσιογράφων 5,5 ώρα βρισκόμασταν όλοι στις θέσεις μας. Από τις 6 παρά μέχρι και τις 7 παρά είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση. Και στη συνέχεια τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας, ο Κωνσταντίνος με τον Νικόλαο και τους υπόλοιπους που έφτασαν τελευταίοι. Η Νύφη, από ό,τι έμαθα. Εδώ βλέπουμε και τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Συνεχίζεις, Κατερίνα μου. Ο Αλέξανδρος της Σερβίας λίγο πιο πίσω. Ο Αλέξανδρος Λικουρέζος με τη σύζυγό του Ζωή Λάσκαρη και την κόρη τους Μαρία Ελένη, λίγο πιο πέρα. Όλοι βρίσκονται εδώ. Οι προετοιμασίες της Νύφης την είδαμε καθόλου σήμερα το πρωί, ήταν στο ξενοδοχείο, βγήκε η καθόλου. Νύφη δεν βγήκε καθόλου. Η Νύφη δεν βγήκε καθόλου από το ξενοδοχείο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας γινόταν μια προσωπική της φωτογράφηση για το δικό της προσωπικό φωτογραφικό άλμπουμ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και πολύ συνεργάσιμη και από ό,τι γνωρίζω είναι πάρα πολύ απλή στις απαιτήσεις της. Δεν ζήτησε κάτι εξεζητημένο. Ζήτησε κάτι που απλώς να αναδεικνύει τη φυσική της ομορφιά και να ταιριάζει με το ύφος του γάμου που ήθελε να επιλέξει. Ένα γάμο σε νησί που παράλληλα όμως. Καταλαβαίνετε, θα έχει τη λάμψη ενός τέτοιου λαμπερού γεγονότος. Θα περίμενε κανείς να έχει επιλέξει ως σχεδιάστρια την Diane von Finsterberg, γιατί δουλεύει για εκείνη. Εδώ και χρόνια είχε αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της γνωστής σχεδιάστριας. Ωστόσο, έκανε μία εξαίρεση για αυτή την εμφάνιση της, γιατί πολλές από τις επίσημες εμφανίσεις της φέρουν την υπογραφή της Finsterberg. Αυτή τη φορά, όπως μας είπε, μην ξεχνάμε ότι και εκείνη κατάγεται από τη Βενεζουέλα, οπότε ενδεχομένως μια προσωπική σχέση ή να ήθελε να ικανοποιήσει μια δική της επιθυμία, ίσως να είδε κάτι που της άρεσε πολύ. Από ό,τι διάβασα, ο συγκεκριμένος σχεδιαστής είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Νέα Υόρκη, πρωτοπορεί και είναι ενερχόμενος στον τομέα των νηφικών, οπότε μπορεί και γι' αυτό το λόγο να ήθελε να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα το κρατήσει το φόρεμα στη δεξίωση, Κατερίνα, γνωρίζεις ή ενδεχομένως. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν νομίζω να αλλάξει. Τουλάχιστον όχι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της εκεί. Δεν ξέρω αν έχει στηθεί κάποιος χώρος στο σημείο του κτήματος που θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά επειδή θα φύγουν με τον Νικόλαο με την άμαξα, θα περάσουν από τον παραλιακό δρόμο, από το παλιό λιμάνι και θα φτάσουν στο χώρο του κτήματος. Φαντάζομαι ότι όχι. Μέχρι και την είσοδό της στο κτήμα θα παραμείνει με τον νηφικό της. Θα θέλατε να σας πω κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα που αφορούν τη δεξίωση στην Πιτιούσα? Βεβαίως.
Λοιπόν, η δεξίωση θα γίνει στην Πιτιούσα. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο παραλιακός δρόμος των Σπετσών, σταματάει στο παλιό λιμάνι. Είναι μια περιοχή που την επέλεξαν τυχαία. Ήταν το πιο ασφαλές σημείο, ώστε να είναι ασφαλής όλοι οι ψηλοί προσκεκλημένοι. Και αυτό γιατί η πρόσβαση εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη, ο δρόμος πάρα πολύ στενός, επομένως δεν θα μπορούσαν να έρθουν εκεί αυτοκίνητα και άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το γάμο. Mm-hmm. Όσον αφορά την πρόσβαση από θάλασσα, το λιμανάκι είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν προσεγγίζει ούτε σκάφος, δεν προσεγγίζει ούτε βάρκα. Είναι ένα μικρό κολπάκι που απλώς οι λόγμενοι κάνουν μπάνιο και τίποτα παραπάνω. Στο κτήμα αυτό του κυρίου Κούτσι, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου, mm-hmm. στήθηκαν δύο μεγάλες σιδερένιες κατασκευές, οι οποίες έχουν τη μορφή σπιτιών, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Συνδέονται με ένα διάδρομο. Το ωραίο αυτής της ιστορίας είναι ότι στις σιδερένιες αυτές κατασκευές, στο θόλο, έχουν τοποθετήσει βουκαμβίλιες, οι οποίες μαζί και με το φωτισμό το βράδυ θα κάνουν μια πανδεσία χρωμάτων. Mm-hmm. Γύρω-γύρω από το χώρο υπάρχουν τεράστιες γλάστρες με δάφνες, οπότε όσοι θα περνούν από τα σοκάκια δεν θα καταλαβαίνουν ότι είναι ένας χώρος που διαμορφώθηκε μόλις τις τελευταίες τρεις μέρες. Θα νομίζουν ότι είναι σε ένα πευκόφυτο.